Βεβαίως. Ένα θέμα το οποίο είναι το σημαντικότερο στον θεσμό, ο απολογισμός της Περιφερειακής Αρχής για τα πεπραγμένα του έτους. Φανταστείτε ότι μέσα στα προηγούμενα 3,5 χρόνια της πρώτης θητείας έγινε 2 φορές. Και πραγματικά με μεγάλη χαρά και τιμή ήμουν εκεί και στους 2 προηγούμενους απολογισμούς, χάρη στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη των Κορινθίων πολιτών, και βεβαίως ήμουν και σε αυτόν. Σεβόμενοι λοιπόν το θεσμικό μου ρόλο, δεν έμεινα στα αυτά που μας καταθέσαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, αλλά και σε αυτά που ως έργα, ως ένα όραμα που υλοποιείται, μας κατέθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Χωρικός εδώ της Κορινθίας. Εγώ ήθελα να σταθώ στις προοπτικές, τις αναπτυξιακές που θα έπρεπε να ανοιχθούν για το 2016, γιατί νομίζω ότι το στίχημα όλων μας είναι να συνθέτουμε και όχι να αντιπολιτευόμαστε στήρα. Και τουλάχιστον εγώ αυτό το έχω αποδείξει στην πορεία μου και με πράξεις, όχι με λόγια. Και θεωρώ λοιπόν ότι η πηγή κάθε αναπτυξιακής προοπτικής έχει να κάνει κυρίως με τη διάθεσή μας για προσφορά. Γι' αυτό εγώ μίλησα πολιτικά χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έβαλα κάποια βήματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν για να δούμε τελικά αυτή την αναπτυξιακή προοπτική. Το πρώτο βήμα, κύριε Τσαμπέ, θεωρώ ότι είναι η αλληλεγγύη. Στρέφουμε το βλέμμα πρώτα απ' όλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για την επιβίωσή τους. Αυτό δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα από την Περιφερειακή Αρχή και την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κάποτε, πριν 2-3 χρόνια, συμμετείχα σε μία εκδήλωση που έκανε η Περιφερειακή Αρχή, το Χαμόγελο του Παιδιού και η Μητροπόλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για να φτιαχτεί ένα ταμείο, αν θέλετε να το πω εγώ με δικά μου λόγια, ένα πρότυπο ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης. Κάτι που δεν το είδαμε όμως να αναπτύσσεται. Εγώ αυτό το θεωρώ πρώτη ανάγκη και ύψιστης προτεραιότητας θέμα για το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη. Την αντιμετώπιση δηλαδή των αναγκών των συμπολιτών μας, είτε σε θέματα σύντησης, είτε σε θέματα στέγασης, είτε σε θέματα ιατροφαρμακευτικής και νομικής κάλυψης, συμπληρωματικά βέβαια και υποστηρίζοντας συντονισμένα το έργο που ήδη γίνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και από τα γεύματα αγάπης των Ιερών Ναών της Κορινθίας μας, και από τα ιατρία τα κοινωνικά και από τα κοινωνικά παντοπολία, και βεβαίως από το βοήθεια στο σπίτι. Μετά μπορούμε να πάμε στο δεύτερο βήμα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη, και μία ανάπτυξη, κύριε Τσαρμπέ, που δεν πρέπει να περιορίζεται σε αυτό που είδαμε εμείς στα πεπραγμένα του 2015 από την τοπική αντιπεριφέρεια, δηλαδή σε μερικά αρθρευτικά δίκτυα, σε επίπεδο προμηθειών ή σε δεξαμενές. Καλώς γίνονται. Και να σας πω κάτι, ήμουν προτεργάτης όλων αυτών των έργων και το 2009 στην Αντινομαρχία μου ότι πραγματικά κάναμε πάρα πολλές δεξαμενές για την ανάπτυξη της κοινοτροφίας. Ούτε είναι ευχάριστο να βλέπεις να μιλάμε για έργα όπως είναι τα κέντρα υγείας και οι εξυγχρονισμοί τους, που είναι πάρα πολύ μεγάλη και υψίστη σημασία, να μιλάμε ότι έγιναν το 2015, τη στιγμή που εμείς, σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, τα ψηφίσαμε με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και τους προηγούμενους τοπικούς αντιπεριφερειάρχες που είχε ο κύριος Στατούλης. Εντάξει, δηλαδή, όλα είναι μια συνέχεια βέβαια από εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορούν να γίνονται με αυτούς τους ρυθμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι άλλες θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητές μας και νομίζω ότι ο κύριος Καλλύρης αυτό θα πρέπει να το ξέρει καλά και το ξέρει καλά. Η Κορινθία, η επωνυμία Κορινθία, θα πρέπει να γίνει συνώνυμο ενός τουριστικού και πολιτισμικού πόλου και ανθρωπισμού και αισθητικής. Αυτή είναι η ανάγκη μας σήμερα. Η πύλη της Πελοποννήσου, ο Ισθμός, θα έπρεπε να είναι νούμερο ένα, πρώτο θέμα. Εγώ μετήχα σε μια επιτροπή πριν χρόνια επί αντιπεριφέρειας στο ΔΕΔΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με κάποιον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, όπου θα κάναμε την ανάπλαση της περιοχής του Ισθμού. Δεν ξέρω αν κατατέθηκε στις τεχνικές υπηρεσίες όπως ακούστηκε χθες αυτή η μελέτη, αλλά δυστυχώς εγώ που ήμουν μέλος αυτής της επιτροπής δεν την είδα ποτέ, μόνο την πρώτη της φάση που ήταν στατιστικά στοιχεία που μαζεύαν ως δεδομένα για να προτείνουν λύσεις στην δεύτερη φάση, την οποία δυστυχώς δεν είδα και ούτε ήμουν στην παραλαβή αυτής της μελέτης. Αξίζει να φανταστούμε βέβαια ότι στον Ισθμό δούλεψε και το Πανεπιστήμιο της Πεσκάρα και έκανε μια ολόκληρη παρουσίαση μελέτης φοιτητών και των καθηγητών τους για το τι θα μπορούσε να γίνει στον Ισθμό. Το δικό μας όραμα ήταν ξεκάθαρο και το είπαμε και προεκλογικά και θέλω να το επαναλάβω και τώρα.
περιοχή του Ισθμού πρέπει να λειτουργήσει ως σύμβολο αρχιτεκτονικής αφύπνισης. Έχει πολύ μεγάλη αξία να ενωθεί με όλη την παραλιακή ζώνη, με όλα τα ιστορικά αρχαιολογικά μνημεία, όπως είναι το Μουσείο της Ισθμίας, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, το Ιρέον και η Αρχαία Κόρινθος βεβαίως και η Σικιώνα, και μαζί με τις παράλιες να γίνουν θεματικές ζώνες τέχνο, πολιτισμού και βεβαίως αναψυχής. Το φράγμα του Ασοπού δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο ως έργο μεμονωμένο που κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά θα πρέπει να το βλέπουμε ως σύμβολο αναγέννησης και του αγροτικού και του παραγωγικού μας μοντέλου. Πώς? Δημιουργώντας εμείς τις δράσεις, είτε σε έργα υποδομής όπως είναι οι δρόμοι που μπορεί να ενώσουν το σταφύλι και το κρασί, και όπως είναι η ενίσχυση και ιδιωτικών πρωτοβουλειών, είτε αυτές είναι στον αγροτικό τομέα, είτε είναι στον επιχειρηματικό τομέα. Γιατί θέλουμε να είναι ένα πρότυπο και τουριστικής ανάπτυξης το φράγμα, και αυτό είναι γνωστό. Και τρίτο βήμα, και κλείνω, κύριε Τσαρμπέ, και έτσι έκλεισα και την τοποθέτησή μου. Χθες στον απολογισμό των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής είχε να κάνει με τη συνεργασία. Θυμάστε που σας είπα ότι την εσωστρέφεια του προϋπολογισμού, ότι τα νούμερα βγάζαν μια απίστευτη εσωστρέφεια. Αυτή την εσωστρέφεια δυστυχώς την έδειξε χθες η Περιφερειακή Αρχή. Ξέρετε πώς? Δεν είναι μόνο ότι δεν δημιουργεί τις επιτροπές που όφιλε να δημιουργήσει αν ήθελε να ανοιχθεί στην κοινωνία, όπως είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης. Την είχε την προηγούμενη φορά, τη λειτουργήσε υποτονικά, αλλά την είχε. Φέτο, αυτή τη φορά, δεν την έχει καθόλου. Δεν είναι ότι δεν έχει τις επιτροπές ανάπτυξης και υγείας που τις είχε την προηγούμενη φορά, τις λειτουργήσε μόνο μια-δυο φορές, αλλά τις είχε. Τώρα δεν τις έχει καθόλου. Δεν είναι ότι δεν λειτουργεί η Επιτροπή Ισότητας, που για μας, τις γυναίκες που είμαστε ελάχιστες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει και αυτό την αξία του. Είναι που αυτή η εσωστρέφεια κράτησε μακριά τους υπόλοιπους οργανισμούς και φορείς αυτοδιοίκησης. Το ξέρετε ότι χθες στον απολογισμό ήταν καλεσμένοι όλοι οι βουλευτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όλοι οι δήμαρχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δεν ήρθε κανείς. Αυτό, κύριε Τσαρμπέ, είναι η ισοστρέφεια που πολύ φοβάμαι ότι έχει η Περιφερειακή Αρχή και θα έπρεπε να αλλάξει.